Τζάμπα Κάστ, νούμερο 26, με τον Πάνο και τον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριακό. Γεια σου, Πάνο. 11 Ιουλίου σήμερα, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε, 26ο. 26ο και πάμε ακάδεκτοι για τα 30, έτσι, χωρίς σταματημό. Πάλι λοιπόν, βλέπω 7 εφαρμογές. Έχεις κολλήσει με το 7, κανονικά, εκεί. Γιατί όχι, εβδομαδιαίο είναι, 7 εφαρμογές τέτοιο, είναι καλό. Με τι θα ξεκινήσουμε, για πες μας την πρώτη πρόταση. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ψηφιακές υπογραφές. Και όταν λέω ψηφιακές υπογραφές δεν εννοώ ηλεκτρονικές, γιατί έχει μια διαφορά η ψηφιακή από την ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική απλά είναι η οπτικοποίηση της φυσικής μας υπογραφής, τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Η ψηφιακή που λέω τώρα είναι, έχει να κάνει με ασφάλεια περισσότερη, με το γνήσιο της υπογραφής που το χρησιμοποιούμε για διάφορες δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Που μπορεί να κάνει ο καθένας, αρκεί να προμηθευτεί κάποιο υλικό, το οποίο είναι κάτι USB tokens λέγονται αυτά εδώ, κάτι... Ένα στικάκι. Ένα στικάκι το οποίο παράγει τέτοιες, πες το, οι ψηφιακές υπογραφές, αλλά χρειάζεσαι και κάποια προγράμματα για να, να περάσεις, ας πούμε, την ψηφιακή σου υπογραφή σε ένα έγγραφο. Ωραία. Σήμερα θα πούμε για το HolidoSign, μια δωρεάν εφαρμογή για να βάζουμε την ψηφιακή μας υπογραφή. Είναι πολύ διαδεδομένη σε αυτούς που χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές. Έχουμε στο άρθρο γραμμένο και οδηγό πώς να το κάνεις. Είναι πανεύκολο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όποιος θέλει να δημιουργήσει από την αρχή ψηφιακή υπογραφή, να αγοράσει κάποιο token, κάνα στικάκι, υπάρχει και εκεί ένα link από την αρχή πιστοποίησης του ελληνικού δημοσίου, ΑΠΕΔ, από εκεί σου λέει, έχει οδηγίες πώς μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτές οι εφαρμογές κουμπώνουν πάνω και στους browser σαν extensions, κάπως. Σαν extension. Ναι. Αυτό όχι, αυτό είναι desktop εφαρμογή. Κανονικά κατεβαίνει αυτόνομα στον υπολογιστή και τη λειτουργεί. Ωραία, ωραία. Γιατί όχι. Κάνουμε πιο τη ζωή μας πιο εύκολη. Πάντως, εγώ δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη πέραση αυτό εδώ. Και όμως βγήκε πρώτο, για να το λέμε και πρώτο. Ναι, 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 ναι. Σωστά. Ναι. Πάμε στη δεύτερη πρόταση. Πάμε στη δεύτερη πρόταση, που είναι ένα παλιό άρθρο το οποίο το ξαναφέρουμε μπροστά. Και καλά κάνουμε, γιατί έχει να κάνει με ελληνικές γραμματοσειρές, δωρεάν ελληνικές γραμματοσειρές, από έναν γραφίστα, τον Ιορδάνη Πασά, ο οποίος έχει φτιάξει εκπληκτικές, πώς το λένε, γραμματοσειρές, μπορεί να τις χρησιμοποιήσεις όπου θέλεις και όπως θέλεις. Άλλοι πληρώνουν για γραμματοσειρές. Ο Ιορδάνης Πασάς έχει, σας πάμε στο site του Ιορδάνη Πασά για να μπορείτε να κατεβάσετε ό,τι έχει ανεβάσει σε δωρεάν. Έχω δοκιμάσει κανένα δυο, είναι πάρα πολύ ωραίες για εξειδικευμένες περιπτώσεις. Πρέπει να ξέρουμε, αφού κατεβάσουμε τα αρχεία, πού θα τα τοποθετήσουμε για να τα διαβάσουν και... Βασικά όχι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Βασικά όταν κατεβάσεις την εφαρμογή, κάνεις διπλό κλικ επάνω και αυτή πάει, εγκαθίσταται αυτόματα εκεί που πρέπει. Η γραμματοσειρά, εφόσον την κατεβάσεις, είναι σχεδόν αυτοματοποιημένος ο τρόπος, απλά διπλό κλικ. Αυτά. Ναι, ωραία. Συνήθως το πρόβλημά μου αυτό ήταν, ότι έπρεπε μετά να ψάξω το φάκελο για να βρω που θα βάλω τις γραμματοσειρές. Δεν χρειάζεται. Μπορείς και να το κάνεις και έτσι. Συγγνώμη, μπορείς να το κάνεις και έτσι. Υπάρχει, άμα γράψεις fonts ή γραμματοσειρές, θα σε βγάλει το φάκελο που είναι όλα μαζεμένα. Ωραία. Αν θέλεις, μπορείς να το κάνεις και με drag and drop, έτσι. Δηλαδή, να πετάξεις μέσα το αρχείο της γραμματοσειράς. Ωραία. Χρήσιμο και αυτό, γιατί όπως είπες, άλλοι τις πληρώνουν τις γραμματοσειρές, εδώ είναι δωρεάν. Ναι. Πάμε στην τρίτη μας εφαρμογή για σήμερα. Εσύ θα μας πας τώρα ταξίδι στο χρόνο, ταξίδι στις αναμνήσεις από τη Ρετρόπολη, ταξίδι στο χρόνο από το δωρεάν.net σε συνεργασία με το Google Maps. Google Maps και το Street View. Την ξέρουμε σχεδόν όλη αυτή την επιλογή που έχει το Google Maps. Να μπορούμε να περπατάμε και να οδηγάμε αυτοκίνητο εικονικά στους δρόμους που υπάρχει το Street View, γιατί όπως ξέρουμε δεν είναι παντού, αλλά συνήθως στις μεγάλες πόλεις και σε χωριά, σε κάποιους κύριους δρόμους υπάρχει το Street View.
Αλλά τι γίνεται, μέσα από εκεί υπάρχει, πολλοί δεν γνωρίζουν την ρύθμιση που μπορούμε να πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί η Google κρατάει όλο αυτό το φωτογραφικό υλικό που κάνουν τα αμάξια της Google, που βγάζουν κάθε φορά που ξανααναν τις φωτογραφίες, το παλιό υλικό που μένει online, αρκεί να πάμε να πατήσουμε το κατάλληλο κουμπάκι για να μας εμφανίσει πώς ήταν η περιοχή που βλέπουμε τώρα. Και πριν 15 χρόνια έχω εντοπίσει μια περιοχή. Έλα, ρε. Ναι. Δηλαδή και είναι καλό έτσι και έχει και την πλάκα του. Να μπορείς να δεις πώς ήταν μια περιοχή πριν 10-15 χρόνια. Να δεις και την παλιά σου γειτονιά, για παράδειγμα. Ακριβώς. Και να σου πω ένα ωραίο. Το παλιό μου το σπίτι στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, το παλιό μου το σπίτι που νοικιάζαμε, στο 2011 που υπάρχει το υλικό από την Google το Street View, στη φωτογραφία έξω από το σπίτι μου φαίνεται η γυναίκα μου. Έλα. Βέβαια με θολωμένο πρόσωπο. Όπως, ναι, που το κάνει. Και ήταν με το καρότσι με τον μικρό μου που ήταν 2 χρονών τότε. 2 χρονών. Ήταν έτοιμη να μπει στο σπίτι και κοιτούσε, ξέρεις, αυτό το παράξενο όχημα. Όταν περνάει όλοι εντυπωσιάζει, λέει, τι είναι αυτό που έχει από πάνω, και όλοι το κοιτάνε. Και ξέρεις, συνήθως βγαίνουν οι άνθρωποι κοιτώντας την κάμερα. Ναι. Πραγματικό έτσι, ταξίδι στον χρόνο, και τα αυτοκίνητα γυρνάνε αυτές τις μέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης πάλι. Ακριβώς, ναι, αυτό ήθελα να πω και για το τέλος, ότι ειδικά ο Ιούλιος μήνας είναι μήνας της Ελλάδας, ας πούμε, για τα, και της Ελλάδας για τα αμάξια της Google. Άρα, με λίγα λόγια, σε λίγους μήνες λογικά θα έχουμε και του 21 φωτογραφίες, καινούργιο υλικό. Ωραία. Ναι. Άρα, με ανακεφαλαιώντας, δεν ξέρω αν κατάλαβε ο κόσμος, θέλω να πούμε, πηγαίνεις πίσω στο χρόνο με το Street View, γιατί μας έχει αποθηκευμένο τα παλιά έτη για να μπορούμε να περιηγηθούμε. Και όχι μόνο 10, μπορεί, ας πούμε, μια φωτογραφία να είναι 3-4 φορές. Δηλαδή σε 3-4 διαφορετικά έτη πίσω. Δηλαδή το 2011, το 2014, το 2017. Ναι. Ωραία. Κυρίως αν θέλει να θυμηθεί κάποιος το παλιό του σπίτι, καμιά μόνο κατοικία που σηκώθηκε και γίνει οικοδομή, να θυμηθεί πώς ήταν. Έτσι ακριβώς. Τέτοια πραγματάκια πιο πολύ για να περάσετε την ώρα σας. Ακριβώς. Πάμε και στην τέταρτη. Τέταρτη, πέμπτη. Τέταρτη, ναι. Τέταρτη. Η οποία είναι μια φοβερή online εφαρμογή. Δεν χρειάζεται κατέβασμα. Στην ουσία είναι ένα site, αλλά εκεί πέρα είναι στημένη η εφαρμογή, που λέγεται SnapDrop. SnapDrop. Το SnapDrop, αφού μπει στο snapdrop.net, net νομίζω, ναι, μπορείς να μοιράσεις οτιδήποτε έχεις στη συσκευή σου ή στον υπολογιστή σου με μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη SnapDrop, με το που έχει μπει, δηλαδή δεν χρειάζεται καμιά σύνδεση, απλά να μπεις στο snapdrop.net και θα μοιράσεις το υλικό με οποιαδήποτε συσκευή έχει μπει και αυτή στο snapdrop.net, και είστε στο ίδιο δίκτυο και βρίσκεσαι στο ίδιο δίκτυο, δηλαδή στο ίδιο wifi, στο ίδιο σπίτι. Και δεν έχει να κάνει τι λειτουργικό έχει η συσκευή, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, είτε Mac έχεις, είτε Windows, είτε Android, είτε iOS. Αφού μπεις στο SnapDrop, μπορείς να μοιράσεις ό,τι θέλεις μεταξύ των συσκευών του ίδιου δικτύου. Είναι πολύ βολικό. Λοιπόν, ψάχνω όση ώρα μιλάς, γι' αυτό κάνω μικρές παύσεις. Έχω ανοίξει το SnapDrop στον υπολογιστή μου, μου έχει βγάλει μια κεραία και μου λέει άνοιξε το SnapDrop στη συσκευή την άλλη που θέλεις. Ακριβώς. Οπότε κατέβασα εγώ την εφαρμογή από το Play Store. Ναι. Άμα θες δεν κατεβάζεις και τίποτα, έτσι. Okay, εγώ κατέβασα την εφαρμογή για ευκολία. Και διάλεξα μια φωτογραφία από ένα παλιό κινούμενο σχέδιο. Με το που την επέλεξα, έχει μεταφερθεί στον υπολογιστή μου. Έτσι ακριβώς. Φοβερό. Είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία, γιατί οι ταχύτητες, πρόσεξε αυτό, δεν το έχουμε πει, οι ταχύτητες που χρησιμοποιούν είναι αυτοί του δικτύου μας, έτσι. Δεν είναι του ίντερνετ. Ναι. Δεν είναι του ίντερνετ, είναι του δικτύου μας. Κυριάκο, είναι φοβερό, έχω πάθει πλάκα τώρα. Το αποθηκεύω ήδη στην γραμμή εργαλείων στον browser. Με λίγα λόγια, φίλε, πάνω. Και πρόσεξε και ένα σημαντικό για αυτούς που θέλουν να προσέχουν την ιδιωτικότητά τους. Πρόκειται για open source εφαρμογή. Υπάρχει ο κώδικας διατεθειμένος να το δει οποιοδήποτε στο GitHub. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, κάποιος να μας κλέβει το υλικό που μεταφέρουμε. Και στην ουσία μεταφέρεται μέσω του δικτύου μας, του δικού μας, του ιδιωτικού δικτύου. Απλά αυτή η σελίδα είναι ο μεσάζος για να κάνει αυτή τη τέτοια. Ούτε. Καταργούμε λοιπόν
Οτιδήποτε είχαμε, ξέραμε μέχρι τώρα με δίκτυα, να κάνουμε δίκτυο τον υπολογιστή μας, τους υπολογιστές μας στο τέτοιο, στο σπίτι μας. Με το Snapdrop μπορείς να μεταφέρεις οτιδήποτε, οποτεδήποτε, γρήγορα, χωρίς κανένα κατέβασμα ναι. στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει η ευκολία του, γιατί σου λέω το έκανα τώρα σε 3 δευτερόλεπτα, δεν πήρε παραπάνω. Ναι, είναι μπαμπαμ, drag and drop. Εντάξει, όντως, έχω πάθει πλάκα. Πάρα πολύ καλή και χρήσιμη η συγκεκριμένη εφαρμογή. Πάμε στην επόμενη. Πάμε. Λοιπόν, η επόμενη είναι μια σελίδα βασικά και λέγεται Yarn. Yarn. Και είναι μια εκπληκτική σελίδα, θα έλεγα. Και όπως γράφουμε, νομίζω ότι οι δημιουργοί τους πρέπει να είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να φτιάξουν το Yarn, το οποίο είναι μια ιστοσελίδα που συγκεντρώνει διάφορα αποσπάσματα από ταινίες, σειρές αλλά και μουσικά κλιπ, στα οποία ακούγεται μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Ναι, δηλαδή έτσι. Γράφω εγώ I'll be back και θα με πάει στο Terminator. Μπορεί να σου πάει στο Terminator, σίγουρα στο Terminator, αλλά θα σου πάει και σε άλλα. Μπορεί να το έχουν πει και σε άλλες ταινίες. Μιλάμε για απίστευτη γκάμα ταινιών. Και εσύ αναζητείς μια λέξη και σου λέει πού το έχουν πει, σε ποια ταινία. Ακόμα και ελληνικές λέξεις μπορείς να πεις, νομίζω δηλαδή. Δηλαδή, αν πεις Greeks, θα σου βγάλει ό,τι έχει πει με Greeks, ας πούμε, μέσα. Ναι. Είναι οι λάτρες των memes θα λατρέψουν και αυτή την ιστοσελίδα, γιατί μπορούν να βρουν τα πάντα, ας πούμε, σε μορφή meme. Υπάρχει μια κατηγορία με τα hot, με αυτά που βλέπουν περισσότερο, ας πούμε, οι χρήστες, και πολλά άλλα. Μπορούν να ανεβάσουν και οι χρήστες, να δημιουργήσουν δικές τους λίστες κτλ. Για πες. Έγραψα το I'll be back. Περιμένω ότι θα μου βγάλει το Terminator και μου λέει: έχουμε βρει πάνω από 100.000 αποτελέσματα. Εντάξει, μπορεί να το συγκοινωνοποιήσει να γράψει Terminator. Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραίο για αυτούς που χρησιμοποιούν τα γκυφάκια, τα memes αυτά εδώ. Ναι, τα ωραία. Ναι. Πάρα πολύ καλό γι' αυτό. Για τέτοια, ειδικά για memes, είναι φοβερό. Yarn.co είναι η σελίδα. Όλα τα link, παιδιά, βρίσκονται στην περιγραφή. Στην περιγραφή, θα τα βρείτε εύκολα με ένα κλικ, πηγαίνετε εκεί που σας λέμε. Αυτή ήταν η τέταρτη, η ωραία. Πέμπτη μάλλον. Η πέμπτη, ναι. Η πέμπτη πρότασή μας. Για την έκτη τώρα. Πάμε σε δωρεάν μαθήματα. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλα μαθήματα κατά καιρούς, εδώ στο JabbaCast. Mm-hmm. Τώρα πάμε στα δωρεάν μαθήματα Photoshop Volume 1. Volume 2 έχει γραφτεί, γι' αυτό και σας το λέμε μέσα στο άρθρο για το Volume 2, αλλά εδώ πρόκειται για μια σειρά, ελληνική σειρά βίντεο μαθημάτων στο YouTube από ένα κανάλι, το PSDArt.gr, το οποίο συγκεντρώνει 44 βίντεο μαθήματα, αλλά είναι για μια λίγο παλιότερη έκδοση του CS6 του Photoshop, αλλά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε Photoshop. Μέσα από το άρθρο αυτό υπάρχει και link που λέμε στο Volume 2, που είναι πιο καινούργια μαθήματα, αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε άνετα και από αυτά και μπορείτε να μάθετε δηλαδή τα βασικά του Photoshop και να γίνετε ένας ωραίος χρήστης και να μπορείτε να κάνετε ωραία πραγματάκια μέσα από το Photoshop. Όπως μας μαρτυράνε εδώ τα μαθήματα, μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα και με εύκολο τρόπο σχετικά από ό,τι είδα. Υπομονή, βήμα-βήμα όλα τα μαθήματα και στο τελευταίο μάθημα θα δείτε ότι τα έχετε πάει πολύ καλά. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που φτιάχνουν βίντεο οδηγούς και τους δίνουν έτσι δωρεάν για να μάθουμε και εμείς πραγματάκια. Ακριβώς. Εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία συνδρομή, χωρίς τίποτα. Μοιράζουν τη γνώση τους έτσι απλοχή. Και ειδικά στους Έλληνες, γιατί ξενόγλωσσα βιντεάκια υπάρχουν πάρα πολλά. Οι Έλληνες είναι ελάχιστοι, οπότε τους ευχαριστούμε. Ακριβώς. Γι' αυτό σε και κάθε εμείς ευκαιρία. Γι' αυτό και εμείς θα ψάχνουμε συνεχώς για ελληνικό περιεχόμενο μόνο, γιατί ξένο έχουμε χορτάσει. Ξένο υπάρχει πάρα πολύ. Ναι. Να το βρεις. Ελληνικά πάσχουμε, γιατί 10 εκατομμυριάκια είμαστε σε όλο τον πλανήτη. Ακριβώς. Πάμε και στην τελευταία πρόταση. Τελευταία πρόταση για σήμερα. Who touched my phone, φίλε? Ποιος ακούμπησε το τηλέφωνο μου? Ναι, και είναι ένα εκπληκτικό. Το δοκίμασε ο γιος μου. Αυτό είναι μια πρόταση του γιού μου για να το κάνω άρθρο. Μπορείς να δεις σε φωτογραφία ποιος πήγε να ξεκλειδώσει το smartphone σου. Λοιπόν, αυτό έχω κάνει και μπορεί να χωρίσει ζευγάρια. Δεν ξέρω αν είναι καλό το γεγονός ότι το προτείνουμε.
Δεν ξέρω αν χωρίζει ζευγάρι, αλλά αυτό που λέει το κάνει ακριβώς, φίλε. Το έχω δοκιμάσει. Ναι, γιατί μπορεί να πάει ο φίλος που μας ακούει και να δει μετά ότι η γυναίκα του πήγε να ανοίξει το τηλέφωνο χωρίς να το γνωρίζει. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι. Όταν κάποιος λέει προσπαθήσει να ξεκλειδώσει τη συσκευή και δεν έχει φτάσει στο ξεκλείδωμα, π.χ. έχει βάλει ένα κωδικό που δεν το ξέρει, προσπαθεί να την ξεκλειδώσει, πάλι τον φωτογραφίζει. Ναι. Καταλαβες, πριν ή το ανάποδο, να μην λέμε μόνο για τις γυναίκες, μπορεί και ο σύζυγος να πάει να ψάξει το τηλέφωνο της γυναίκας του. Καλά, ναι, δεν είναι μόνο ένοχε. Ας το πούμε εμείς και από τις δύο πλευρές, γιατί ξέρεις, με την πολιτική ορθότητα. Α, μπράβο, ναι. Πολλά μπορεί να ακούσουμε, να μας κατηγορήσουν και στο τέλος. Ναι. Και η φάση είναι ότι άμα καταφέρει, μιλάμε, βγάζει φωτογραφία πριν το ξεκλειδώσει και αν δεν τα καταφέρει να το ξεκλειδώσει. Όταν καταφέρει και το ξεκλειδώσει αυτός που παίρνει το κινητό μας και αρχίζει και ανοίγει διάφορα εφαρμογές, εκτός από τη φωτογραφία θα έχουμε και μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποίησε. Άρα είναι ένα πλήρη κατασκοπευτικό εργαλείο, το οποίο είναι κανονικά στο Google Play Store και εντάξει, δεν το παίρνει χαμπάρι φυσικά ο χρήστης ότι υπάρχει μια εφαρμογή που τον παρακολουθεί και τον βγάζει και φωτογραφία. Και αυτή τη στιγμή στο Google Play Store είναι βαθμολογημένο μάλλον με κριτικές από 4,7 αστέρια ανάμεσα σε 152.000 κριτικές. Και γίνεται χάμος. Έχει κατεβεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές. Φαντάσου τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, φαντάστε. Ρισκάρω το γάμο μου και το έχω κατεβάσει ήδη. Next, finish. Και θα έχεις φωτογραφίες στα πάντα. Λίστα με την πυρίγη στα πάντα. Λοιπόν, απλά δεν πρέπει να ακούει το τζάμπακα στη γυναίκα σου. Όχι, φαντάζομαι δεν το ακούει. Κάτσε να δώσω και τα δικαιώματα τα απαραίτητα, της κάμερας δηλαδή. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Ναι, πρέπει να δώσεις δικαιώματα. Ωραία. Φυσικά για να μπορεί να κάνει όλα αυτά. Θα σας κρατήσω ενήμερους. Σε περίπτωση που χωρίσω, θα το μάθετε από εδώ πρώτα. Μπορείς να το κάνεις και δοκιμαστικά να δεις τι γίνεται. Αυτές ήταν οι εφαρμογές μας για σήμερα. Θα το κάνω δοκιμαστικά τώρα. Κάτσε για να σου πω και ότι λειτουργεί, ρε φίλε. Εντάξει. Κάντο και λειτουργεί κανονικότατα, φίλε. Θα δεις μια φωτογραφία δικιά σου τώρα. λειτουργεί κανονικότατα. Είδες φωτογραφία σου κανονικά? Είδα φωτογραφία μου, ναι. Μπράβο. Έβαλα με το μικρό το δάχτυλο του χεριού που δεν έχω βάλει το δακτυλικό στο τηλέφωνο, οπότε δεν το αναγνώρισε. Ναι. Και κατευθείαν μου έβγαλε φωτογραφία. Μπλέξαμε τώρα. Άντε γεια τώρα, άντε γεια. Λοιπόν, κάτσε να το κρύψω και κάπου μέσα στους φακέλους να μην υπάρχει σε ορατό σημείο. Ωραία, λοιπόν, όποιος θέλει έρθει να ψάξει το τηλέφωνο μου τώρα. Είναι. Θα πιαστεί σε δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Παρά ήταν χρήσιμες οι εφαρμογές σε αυτό το Τζάμπακαστ. Είδες, σήμερα ήταν καλό. Καλό σετ εφαρμογών. Ακριβώς. Φτάσαμε και τα 18 λεπτά εγγραφής. Οπότε, να πω ότι θα ανέβουν όλα τα προηγούμενα Τζάμπακαστ στις podcast υπηρεσίες, γιατί υπήρχε ένα τεχνικό θέμα και έχει κολλήσει σε κάποιο συγκεκριμένο Τζάμπακαστ. Θα ανέβουν όλα μαζί. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.